Τι σου κάνουμε, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε και ας μπουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε επί τόπου στα γόνατά μας και σε στάση push-ups. Λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε χεράκια. Πάμε. Εύκολα πραγματάκια. Ωραία. Πάμε να γυρίσουμε ανάσκελα και να κάνουμε το ίδιο με κυριακούς. Σαμπλώνω κάτω και αλλάζω μία το ένα χέρι, μία το άλλο, μία το, με το δίχτυο πόδι. Χεράκια πίσω και πάμε. Αφήστε το κεφαλάκι κάτω για να μην ενοχλεί. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν μας πειράζει. Αλλά και πάνω είναι ακόμα καλά. Εάν θέλετε κάτι πιο δύσκολο, να έχετε τεντωμένα τα πόδια σας. Αν θέλετε κάτι πιο εύκολο, να τα έχετε λυγισμένα και να κάνετε ένα είδος πλασεβάκι. Τα χέρια όμως να πηγαίνουν πάντα πίσω. Ωραία. Πάμε πάνω. Εδώ. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο με τα πόδια μας, να αλλάξει τα χέρια μας. Όχι όμως. Εδώ. Αλλάζω, ωραία. Με το ρυθμό, κοιτάξτε. Εδώ, ωραία. Δεν πειράζει, όσο και ατσούμπαλα να το κάνετε, δεν με πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ δεν διαγωνιζόμαστε να δούμε ποιος το κάνει καλύτερα. Το θέμα είναι να γίνεται, έτσι. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα λέμε συνέχεια. Φτιάχτε ηθικό, τέλειο. Λοιπόν, πάλι από την αρχή. Σήμερα, ό,τι δείχνω θα γίνεται τρεις φορές. Να μην μπερδεύεστε. Όποιος θέλει να το κάνει πιο δύσκολο, ας κατέβει και λέει ότι λεκάνει το πιο χαμηλά. Εγώ θα το κάνω λίγο εύκολο. Και αλλαγές. Ο Παγιανοτόπουλος γράφει θηρίο. Πιστεύω ότι η εικόνα μας είναι καλή σήμερα. Μ' αρέσει εδώ στον κήπο. Πιστεύω ότι παίρνετε ωραίες εικόνες. Έχουμε από Δευτέρα να μπορείτε κι εσείς να πηγαίνετε έξω. Να απολαύσετε αυτό το πραγματάκι. Και είναι, λέει, καλησπέρα από Ελβετία. Αγάπη. Παιδιά, κάτι σημαντικό. Μην κλειστείτε πάλι, όχι στα σπίτια. Στα απλά αυτά που κάνετε που νομίζετε ότι είναι καλά. Τι εννοώ? Να περπατάτε και να βλέπετε γύρω σας, όχι ευθεία μπροστά. Να βλέπετε πώς ανθίζουν τα λουλούδια. Να βλέπετε ακόμα και τις πέτρες. Υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα να δείτε που δεν τα κοιτάτε ποτέ. Και είναι λάθος αυτό. Ξαναλέω, το κεφαλάκι μπορείτε ψηλά για να εγκλωβίσουμε και άλλη πίεση στους κοιλιακούς. Μπορείτε όμως και χαλαρά. Μπορείτε και με λυγισμένα πόδια. Το κεφαλάκι πίσω. Δημοσκοπούλου γράφει πολύ όμορφα είστε, φιλιά από Κεφαλονιά. Φιλάκια. Πάμε, ό,τι κάναμε πριν. Άμα θέλω να το κάνουμε πιο γρήγορα μπορούμε, κοιτάξτε. Ή ακόμα πιο γρήγορα εδώ. Αλλά εγώ έπιξα τρεις εκδοχές, εσείς δουλεύετε ανάλογα. Τέλεια. Η Βαλεντίνα γράφει για μένα τα λες αυτά, δάσκαλε. Κάτι θα ξέρω, ε. Πάμε τρίτη μας προσπάθεια. Πολύ εύκολο, κατανοητό είναι το πρόγραμμα σήμερα. Πάμε. Δεν θέλω σήμερα να σας αγχώσω με περίεργες ασκήσεις. Όμως, πιστεύω θα είναι ωραίες. Αλλά αυτό που θέλω είναι να ξέρετε τι κάνουμε στο επόμενο. Γι' αυτό το κάνω τρεις φορές το ίδιο. Για να συντονιστείτε πιο γρήγορα και να μην χάνετε δευτερόλεπτα από τις ασκησούλες. Η Βιβί ρωτάει, η μέση μου κάνει κρακ κρακ. Καλό ή κακό? Εδώ. Όχι στο προηγούμενο. Η ερώτηση να ξέρεις είναι πάντα από το προηγούμενο. Εκτός αν γενικά στις ασκήσεις τώρα κάνει κρακ κρακ. Όποιος έχει τη μέση, λυγισμένα πόδια, κεφάλι πίσω και μόνο αυτό που κάνω τώρα. Δεν θέλω να σηκωθεί λεκάνια το έδαφος. Εμένα μου αρέσει με σηκωμένο κεφάλι. Άσε μας πονάει αυτιά όμως. Η μέση τραβάει. Εμένα μου αρέσει εδώ. Εδώ είναι λογικό να σε πιάσει η μέση. Όχι λογικό, ενώ μπορεί. Γι' αυτό δίνω και τις επιλογές αυτές για όλα τα παιδάκια μου. Γεια, ο Μιχάλης. Ο φίλος μου ο Μανάδος με τις μεγάλες, τις ωραίες, τις μπανάνες και τα αγκούρια. Τέτοια αγκούρια δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Μόνο αυτός τα φέρνει. Καλό είναι στις ασκήσεις αυτές
άμα θέλετε να έχετε και τα χέρια σας ψηλά, καθώς όπως και να το δείτε, θα δυσκολευτεί η άσκηση, θα το καταλάβετε κιόλας. Ξέρετε, οι πολύ εύκολες ασκήσεις μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολες με απλώς αν αλλάξουμε μερικά πολύ απλά πραγματάκια. Λοιπόν. Η Βιβί λέει γενικά κάνει η μέση της. Να προσέχει τώρα, να προσέχει. Να προσέχει. Πάμε τώρα σε στάση push-ups. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε να χαμηλώσουμε τη λεκάνη μας. Ακουμπάει κάτω και πίσω. Πάμε. Ακουμπάω κάτω και πίσω. Στηρίζομαι στα χέρια μου καλά για να μην πιάσει η μέση μου. Και κατεβαίνω όσο μπορώ. Αν ακουμπήσουν τα μπούτια μου και ό,τι άλλο τέλος πάντων ακουμπήσει, είναι όλα κομπλέ. Ωραία. Ωραία. Ηρεμούμε. Και θα κάνουμε το ίδιο και με τους αγκώνες. Βάζουμε τους αγκώνες μας κάτω. Εδώ αν μπορώ να ξαμπλώσω θα είναι ακόμα καλύτερα. Να ξαμπλώσω και πίσω. Ξαμπλώνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό έτσι όπως το δείχνω. Αρκεί όταν ξαμπλώσετε το πηγούνι σας, αν μπορείτε σας παρακαλώ, να περάσει μπροστά από τα χέρια σας. Δεν γίνεται κι αλλιώς βέβαια να ξαμπλώσεις. Ωραία. Εδώ δεν... Αν μπορούμε να γυρίσουμε την κάμερα, γιατί το βλέπουν στο πλάι. Ναι, το ξέρουμε, αλλά ξέρεις τι γίνεται μετά στο YouTube. Μετά βγαίνει σωστά και στην τηλεόραση. Γι' αυτό το λόγο και το έχουμε έτσι. Και προσπαθούμε για να βοηθήσουμε όλους, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι πια, ούτε εγώ δεν το περίμενα να κάνει στο YouTube. Και είναι, τελικά το είδα και εγώ και ήταν πολύ όμορφο, γιατί φαίνεται σε μεγάλο πλάνο και μπορείς να έχεις φοβερή εικόνα. Λοιπόν, πάμε. Είμαι εδώ, μαζεύω και... Η Λάχε. Ελπίδα λέει καλημερούδια, ετοιμάζομαι λέει να λιώσω, υπέροχος ο κήπος, όλα τα λεφτά. Ωραία. Μόνο ο κήπος. Είπαμε πάχινα, αλλά τι έχασα και την ομορφιά μου. Ρε γάμι. Μ' αγαπάει κανένας εμέ. Μια καλή κουβέντα ρε και στο δάσκαλο. Ωραία. Εντάξει θα κάνω και εγώ δίαιτα και θα δείτε. Θα δείτε.
Καθόμαστε στη λεκάνη μας, όπως πριν. Αμάρτησα κι εγώ, έφαγα κι εγώ. Ωραίο τραγουδάκι. Ναι, στα αυτιά λέει πάχινες, η Βιβί. Όχι πάχινε, άστατε. Πάμε παλαμακιά. Τα χεράκια μου τεντωμένα. Ο πράμα στο βαράκι λέει πίσω θα χρησιμοποιηθεί για τους προχωρημένους. Ναι, ναι. Η Ελπίδα γράφει, δάσκαλε, δεν θα πω τη λέξη, είσαι με το κόκκινο μαγιό. Γιατί θα ανέβει και στο YouTube και θα μας το κατεβάσουν. Πες γιατί δεν βρίζω πια, πες γιατί δεν βρίζω. Ναι. Λόγω ότι δεν περίμενα να έχουμε τόση συζήτηση ενώ στο κανάλι, επειδή το βλέπουν λέει, όχι δεν το λέω άσχημα, και μικρά παιδιά, όχι, για να μένει για στο να μένει κανάλι. Για να μην το κατεβάσουν, συγγνώμη, ναι, λάθος το είπα. Μπράβο. Για να μένει στο κανάλι μου λέει και να μην το κατεβάσουν. Δεν πρέπει γιατί... να υπάρχουν βομολογίες. Ναι. Τέλος. Καθώς το κανάλι πια προς μεγάλη μου ευτυχία έχει περάσει. Χαρά. Χαρά, έχει περάσει τις ώρες και τους πώς λέγονται, τους αριθμούς που αρχίζει πια και μπορεί να μπουν και διαφημίσεις σε λίγο καιρό. Δεν πρέπει να βρίζω για να μπορεί να συμβεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι. Απλώς για το τυπικό της υπόθεσης. Κάνεις ακόμα καλύτερα πράγματα, τραγουδάς. Ναι, να ξέρετε απλώς γιατί σημαίνει αυτό. Εγώ το βρίσκω πιο διασκεδαστικό. Εντάξει, εμένα μου αρέσει να μην κάνω μπινελίκι. Τα μπινελίκια από κοντά. Στα μαθήματα από κοντά. Η Αλεξάνδρα γράφει καλημέρα. Σας αγαπάμε και εσένα και το Χριστινάκι μας. Αγάπη. Το χορτοράφι μας είναι η Άλλη. Ναι, ναι. Για πάμε, τελευταίος Κυριακός από την τριάδα. Ξαναλέω, όποιος δεν μπορεί, κάτω τελείως. Εδώ. Καλημέρα από Κύπρο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Μαγκλάρα, μαμό το είμαι, δουλειά. 2 η ώρα δεν σχολάς. Ναι, 2 η ώρα έχουμε το μαθηματάκι μας, τι μας πειράζει. Κούνα κάτω από το γραφείο διακριτικά τα ποδαράκια σου. Έχουμε το ποπό μας άλλο ένα και το πάνω και μετά θα αλλάξουμε τις σκησούλες. Πολύ εύκολα πραγματάκια πάλι. Κάνε Κωνσταντίνα και εσύ ένα TikTok, μπορείς εκεί που είναι όλοι στο γραφείο ήρεμα. Σωστό. Σήκω όρθια και άρχισε να χορεύεις. Τέλεια. Πάμε στο πάνω μας. Να ξέρετε ότι και εγώ περνάω δύσκολες στιγμές, αλλά όταν έχω να περιμένω να κάνω προπόνηση μαζί και τέτοια, και εγώ έτσι φτιάχνω την ψυχολογία μου, καθώς έτσι έχω την ανάγκη να πω ότι να ορίστε, λέω, κάποιον βοηθάω εγώ. Μετά εσείς έτσι που μπαίνετε μέσα και κάνετε προπόνηση, λέω, τα παιδιά όπου σημαίνει ότι έχουν ανάγκη να κάνουν προπόνηση. Παίρνω χαρά πίσω κι εγώ. Και έτσι ξέρεις αυτός ο συνδυασμός μου φορτίζει τις μπαταρίες μου και μου δίνει ενέργεια να κάνω έτσι. Ωραία πραγματάκια για όλους μας. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα από Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα. Τι γνώμη έχεις για τα λάστιχα αντίστασης? Πάμε τσοκάκι χαλαρό για όλους. Έχουμε ξαναπεί ότι οι προπονήσεις παιδιά δεν χρειάζεται, αν το θέσουμε λογικά, οι προπονήσεις δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο το βάρος του σώματός μας. Μπορεί να γίνει τα πάντα. Σκεφτείτε ότι εγώ κάνω προπόνηση τώρα 1,5 μήνα, ό,τι κάνω μαζί σας. Αυτό κάνω και στη ζωή μου τώρα. Ό,τι έχεις είναι καλό μόνο και μόνο για να φτιάχνεις το μυαλό σου και τη διάθεσή σου. Κατά τα άλλα, μπορείς να προπονηθείς έτσι, όπως και θα προπονιώσουν δηλαδή με λάστιγο, με βαράκι, με οτιδήποτε. Το βάρος του σώματος είναι αρκετό για να σου δημιουργήσει την ένταση και την πίεση που χρειάζονται οι μύες σου για να μπορέσουν να έρθουν σε αρκετή πίεση ώστε να αναπτυχθούν με το φαγητό που θα τους προσφέρεις. Τα έχουμε ξαναπεί, όμως κάθε φορά οι ερωτήσεις πρέπει να πατιώνται
για να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι αυτοί που δεν γνωρίζουν. Ο Μανώλης Καλαϊτζάκης, καλησπέρα από Νιου Γιόρκ. Καλησπέρα. Κάνουμε προγονητσούλα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να κάνουμε. Λοιπόν, τι θέλουμε το που χτυπήσει. Η Ελπίδα γράφει: θα συμμορφωθώ, ζητώ συγγνώμη, δάσκαλε. Με όποιον δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει. Κοιτάξτε, θέλω τώρα. Ένα χεράκι μπροστά. Εντάξει. Πολύ μπροστά. Και πάω να πέσω πάνω στο χέρι μου και γυρνάω πάλι πίσω. Ακουμπάω το πόδι μου και ξανά. Μπροστά κατεβαίνω, γυρνάω πίσω και ακουμπάω το πόδι μου. Ωραία. Το χέρι αυτό μένει σταθερό που στο ύψος του στήθους όταν κατεβαίνω κάτω. Εντάξει. Πολύ ωραία. Επειδή γράφει, έχουμε μείνει, λέει, πολύ πίσω. Ψόφισα. Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ εύκολη σκησούλη σήμερα. Τοποθετώ το χέρι μου το άλλο, αφού έχω βρει το σημείο απέναντι από το προηγούμενο, καθώς τώρα θα σηκώσουμε το αριστερό μας ή το δεξί μας, δεν ξέρω ποιο κάνατε. Θέλω να κουμπίσω 1, 2, 3. Θα σου δώσω 1, 2, 3. Πάω μπροστά πολύ και κατεβαίνω. Πολύ ωραία. 1, 2, 3. Πάω μπροστά και κατεβαίνω. Ωραία. Ο Πράμας λέει κάποια tips για τελείως αρχάριους στο μονόζυγο. Το μονόζυγο, αν δεν δυναμώσεις... Τελείως αρχάριος, ναι, ναι. Γιατί να άμα είσαι αρχάριος τελείως, γιατί να ξεκινήσεις το μονόζυγο και να τραυματιστείς. Αυτό. Είναι προτιμότερο να ξεκινήσεις με τις ασκήσεις αυτές και χωρίς να το καταλάβεις, θα δυναμώσεις τόσο πολύ που όταν θα πας στο μονόζυγο, θα είναι όλα κομπλέ. Πάμε αγκώνη σανίδα. Βέβαια, στο μονόζυγο μπορεί να πάρεις ένα λάστιχο ειδικό. Μένω εδώ πέρα ένα λάστιχο ειδικό που το βάζει στα πόδια. Κάποιοι μπορούν να σηκώσουν και τα πόδια, αν μπορούν. Όχι, έτσι. Αυτό. Όποιος, πραγματικά, ναι, μπράβο, ρε Χριστίνα. Όποιος θέλει και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα σήμερα, ας σηκώσει και να μείνει σανίδα εδώ. Okay. Αλλιώς, έτσι. Αλλιώς όπως είμαι τώρα. Ο Μίξ Βαν Μάρκ, εμένα Κώστα, φαντάσου, πιάστηκαν οι ώμοι μου από το γρήγορο αερόβιο του Σαββάτου. Ναι, ναι, παίζει, παίζει. Ειδικά τα τζακς που κάνουμε και το σκινάκι, παίζει. Εγώ δεν πιάνομαι πια, όχι γιατί είμαι κάτι, απλώς επειδή έχω κάνει πολλές προπονήσεις, ας πούμε, στη ζωή μου. Λοιπόν, πάμε κοιλιακού με φορά, το θυμάστε, εδώ. Η Τζο έγραψε αυτό, δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα, μάλλον το προηγούμενο, όχι τη σανίδα, το προηγούμενο. Δεν φορώ το προηγούμενο, γιατί. Με το χέρι. Ναι. Θα το ξαναδείξουμε. Εδώ δείχνω κάτι εύκολο. Θα δείξω και μια εκδοχή γιατί το ξέρω, δεν μπορεί κάποιο. Η Didi Kef συνδυάζει λίγη γυμναστική και ηλιοθεραπεία. Τι κρίμα που δεν έχω κήπο. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν αρκετά, πώς λέγεται αυτή η λέξη. Κάτι έχω θέμα με τις λέξεις μου. Δεν ακούω πολύ γιατί διαβάζω. Είναι. Ένιωσα ότι έχω ένα προτέρημα που κατάφερα να είμαι εδώ με τη γυναίκα μου. Ναι, λέμε τώρα τέλος πάντων. Για τον κήπα ήρθα, όχι για τη γυναίκα μου. Είναι ωραίο να έχεις θέα, κακά τα ψέματα. Όμως από Δευτέρα εύχομαι να έχετε όλη θέα και στην ψυχή σας και στη ματιά σας και στην εικόνα σας. Και σας περιμένω όλους το καλοκαίρι να είμαστε καλά. Όλα ομορφαίνουν αν η ψυχή σου Σωστό. Είναι καλά και η διάθεσή σου. Και εμείς νομίζω ότι εδώ πέρα, αυτόν τον καιρό, κάναμε τα πάντα μεταξύ μας. Ο ένας βοήθησε τον άλλον. Και σε ένα δωμάτιο να είσαι, αν είσαι καλά, νομίζω ότι βρίσκεις όλα όμορφα. Η Ίνα, νομίζω από το εξωτερικό, δεν θυμάμαι όμως από πού, γράφει: έχω εξάθρωση ώμου. Με τι άσκηση, λέει, να αντικαταστήσω αυτή που δεν μπορώ να την κάνω, μάλλον την που έκανε στην κίνηση. Ναι, ναι, τώρα το φτιάξουμε τώρα. Θα σου πω στην επόμενη, να το ξεκινήσω. Λοιπόν. Ξέρεις γιατί οι ερωτήσεις έρχονται μετά, καθυστερεί. Εδώ. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν την άσκηση. Εμείς, αγαπούλα μου. Εδώ. Δείξε ποια άσκηση, μπορεί να μην θυμούνται οι άνθρωποι. Είναι η άσκηση τώρα που θα κάνουμε που το χέρι πάει μπροστά. Μπράβο. Ξαμπλώνω μέχρι κάτω και γυρνάω πίσω. Και κάνω 1, 2, 3. Συνεχίζετε εσείς. Λοιπόν, τώρα. Καλό είναι να περπατήσεις λίγο μπροστά. Οκ. Okay. Να μείνεις εδώ πέρα. Εντάξει. Και απλώς τι θέλω. Να σηκώσεις να πιάσεις το χέρι σου να κουμπίσεις και να ξαμπλώσεις χωρίς να σε φύγει το χέρι σου μπροστά. Σου δείχνει μια πολύ εύκολη άσκηση. Να μην πιέσει όμως και τους ώμους που ξαπλώνει. Όχι. Γιατί έχει εξάθρωση. Συνεχίζω. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν με το άλλο που είναι τι. Πετάω χέρι μπροστά. Ξαμπλώνω κάτω, γυρνάω πίσω. 1, 2, 3 στο πλάι. Η Λίνα μου, Λίνα, είπαμε. Είναι. Μένεις εδώ που είσαι, ακόμα και λίγο πιο πίσω. Και χτυπάς, αφήνεις, αλλά τι θέλω. Πρώτα το ποπό κάτω, ακουμπάει, σιγά σιγά χαμηλώνω, σηκώνω στήθος σιγά σιγά, μετά κορμό, μετά και πίσω. Πες μας αν μπορεί να την κάνεις αυτή. Ξανά, τάκα. Ποπός, αφαλός στήθος και επιστροφή. Λοιπόν. Ο Παναγιώτης Τσάκωνας, πάμε γερά δάσκαλε, καλησπέρα από Επίδαυρο. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε αγόρι μου.
Έλα ρε αγόρι μου. Πάμε να κάνουμε τσανίδα μας τώρα. Η Ίνα να συνεχίσει με αυτό το στυλ. Και η κάθε Ίνα που έχει πρόβλημα. Οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν και σανίδα. Βέβαια η σανίδα, να ξέρετε, μην γίνει εδώ. Πάει μέση. Πρέπει να είστε έκυτα, να πιέσετε όλο τον κορμό σας μέσα. Σαν μια βουνιά, σαν μια γροθιά να σας χτυπάει στον αφαλό και να θέλετε να κάνετε μια γέφυρα. Κοιτάξτε, βλέπετε. Αλλά όχι ούτε πολύ ψηλά όμως, έτσι. Πολύ ψηλά θα δουλέψει πιο πολύ όμως. Το προτιμώ βέβαια από το να γίνει. Ναι, να τραυματιστούν. Από το να πας πολύ χαμηλά, προτιμώ να είσαι πολύ ψηλά. Έτσι, γιατί κάποιοι βιάζονται οι δήμονες να πούνε ότι δεν σωστές οι ασκήσεις. Οι ασκήσεις γίνονται για να μπορείς να τις κάνετε όλοι. Ίνα, έγραψε ναι, ωραία, αυτή μπορώ να την κάνω. Ευχαριστώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μα γι' αυτό πρέπει να συζητάμε, για να υπάρχουν λύσεις για όλους σας. Εδώ και να μην μπορείς να σηκωθείς, δεν πειράζει. Ξανά, κοίτα, δεν πειράζει. Όσο μπορεί. Γιατί κάποιοι έχουν κυλίτσα εδώ πέρα και δεν τους αφήνει. Δεν πειράζει. Απλώς καλό είναι σε αυτές τις ασκήσεις που δείχνω που είναι πολύ εύκολες, ακόμα και αν δεν μπορεί να τραυματιστείς, γιατί δεν πρέπει να φεύγουν πρώτα. Πρέπει να υπάρχει να είσαι μία κίνηση όλος. Μία κίνηση όλος. Ο Πράμας με τενοντίτιδα πόσο καιρό έξω από τα βάρη. Ο γιατρός σου θα σου το πει αυτό. Ναι. Επίσης το λες εμένα που. Όχι ηρωνικά, δεν σου το απαντάω. Ότι δεν κάνω βάρη. Οπότε. Εδώ προσπαθούμε να σας περάσουμε. Εντάξει, μπορεί να εννοεί και το βαράκι. Γιατί ναι, είπε ναι, ο άνθρωπος ναι. Ότι αν βάρη. Ναι, όμως μπορεί να κάνει τις ασκήσεις αυτές χωρίς βάρος καθόλου και να το. Να νιώθει αυτός μέχρι που μπορεί να φτάσει. Μέχρι εκεί που δεν πονάει. Γενικά ο γιατρός ο δικός μου έχει πει ότι. Όταν υπάρχει ένας πόνος, καλό είναι αν θα κάνεις προπόνηση να πηγαίνεις μέχρι εκεί που σε πονάει λίγο. Μην ξεπεράσεις, μην είναι οξύς ο πόνος. Εάν φτάσει να είναι οξύς ο πόνος, σημαίνει ότι μπορεί να τραυματιστείς περισσότερο. Εγώ, όσες φορές και να πόναγα, πάντα έκανα προπόνηση, αλλά με πολύ ηρεμία στο σημείο που με ενοχλούσε. Και γι' αυτό επέλεξα να κάνω πια με το βάρος του σώματος, καθώς. Γιατί με τα βάρη γενικά έχει τραυματισμό. Σπανίως να έχω τραυματισμό. Τα τελευταία 8 χρόνια, δόξα τω Θεώ, μην με ματιάσω, δεν έχω τραυματισμό. Λοιπόν, πάμε τώρα και χαλαρό. Πίνω και λίγο νεράκι, δεν σας πειράζει. Εγώ θα σας δείξω αυτό. Τι όμορφο. Τον κρίνω δείξει, τον κρίνω. Πάνω, εδώ. Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτός εδώ είναι ωραίος. Τώρα ξέρεις τι, να με κάνεις να σηκώνομαι. Να και το κρινάκι μας. Λοιπόν, η κρινιά μας. Πάμε κάτω. Εσένα λέω. Λοιπόν, πάμε κάτω. Πάμε τώρα τα χεράκια μας να βάλουμε διαμάντι. Το διαμάντι είναι εδώ έτσι. Έτσι. Πάμε να κάνουμε το ίδιο πραγματάκι. Τακ. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολη η ασκησούλα. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι μπορεί να την κάνετε. Η Δεσβηβή το ξέρε, γι' αυτό είπε νερό. Γιατί λέει νερό με έκαψες, μάλλον την ώρα που έλεγες εσύ νερό. Εδώ τι κέρδος έχουμε, ότι δουλεύει και το τρικέφαλό μας και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα έτσι όπως είμαστε στα 4, θα προσπαθήσουμε να σηκώσουμε, έχουμε πει, τα γονατάκια μας. Θα κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει, κοιτάξτε. Και θα κουνάμε τα γόνατά μας μέσα έξω. Η Ίνα που μπορεί να πονάει στον ώμο. Δεν πονάει τώρα εδώ. Εγώ το λέω για να. Όχι, δεν πονάει, το πιστεύω. Γιατί το βάρος που το ρίχνεις. Το βάρος ίσως στο στήθος τώρα, δεν πάει όμως. Ωραία. Ο Ανέστης λέει, σ' ακούω τώρα, τον άλλαξε στον κόσμο. Μαζί δεν είπαμε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε την πρώτη ασκησούλα πάλι. Θα κάνουμε συνδυαστικές τώρα. Μίστερ Μπιτς, ωραίος κήπος. Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά, όπως είμαστε εδώ. Είναι τρεις. Τώρα θα κάνουμε και πολλές ασκήσεις ταυτόχρονα. Εδώ. Πού πας. Μα να μου τα λες, ξαφνικά σε χάνω. Η πίεση δεν είναι από το στήθος τώρα, είναι από τα δικέφαλα του ποδιού, κοιτάξτε. Όποιος δεν μπορεί τελείως πάνω, τα χέρια, πειράζει, νομίζω αυτό λέω. Ναι, όχι, μέχρι εκεί μπορούν. Ακόμα και μέχρι εδώ. Ωραία. Ξαναπανώ. Και τώρα θα σηκώσουμε πάλι τα πόδια μας. Αλλά ξέρω ότι είναι δύσκολη αυτή η άσκηση που σας βάζω τώρα, το ξέρω. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, τώρα σηκώνω και μένω. 1, 2, 3, 4, stop. 1, 2, 3, 4 κατεβαίνω. 1, 2, 3, 4 κατεβαίνω. Ακόμα και 1, 2 να κατέβεις δεν με πειράζει. Αρκεί να μετρήσεις λίγο. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Δεν πειράζει. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Ωραία.
Ξανά. 1, 2, 3, 4. Ξανά. Ein, zwei, drei, vier. Ξανά. Ιταλικά. 1, 2, 3. Τώρα όρθιος. Όχι. Ήθελα να μουσικώσω. Δεν θα κάνεις αυτό. Ήθελα να μουσικώσω λίγο. Όχι, είναι τέσσερις ασκήσεις διαφορετικές. Λοιπόν, όπως είμαι εδώ πέρα τώρα, τι κάνουμε. Βλέπετε. Πεταλούδα, πεταλούδα. Οκ. Βλέπετε. Και πάμε πάλι. Όπως κάναμε μικρά, έτσι. Ό,τι κάναμε πριν, απλώς τώρα τα ποδαράκια μας, αν γίνεται, τα βάζουμε πεταλούδα. Βέβαια, όποιος δεν μπορεί να συνεχίσει την προηγούμενη άσκηση που ήταν εδώ, κάνει ένα θέμα. Οκ. Ωραία. Και μένουμε πάλι στον ποπό μας. Αυτή την ασκησούρα την βάζω συνέχεια γιατί δυναμώνει πάρα πολύ ο κορμός χωρίς να το παίρνετε χαμπάρι. Εδώ. Ο Ανέστης είπε να μην το διαβάσω, αλλά εγώ θα το διαβάσω. Γιατί μετά ο Κώστας θα μου φωνάξει. Λέει ότι τον αλλάζει κάθε μέρα τον κόσμο για σένα και πιστεύω σε τίποτα σε αυτόν. Μην το διαβάσεις λίγο στον Κώστα, κράτα το για σένα, σας αγαπώ. Εμένα, Ανέστη, να ξέρεις πάντως όσο και ναι, να το πιστεύεις. Ναι, Ανέστης, πες ότι που τον γνώρισες και τι. Ο Ανέστη τον γνώρισα στη Συγκρού 320. Λοιπόν, θέλω να μην από ό,τι ψηλά θα πω τώρα για τον Ανέστη. Να κάτσεις προς τα εκεί λίγο. Ναι. Όχι. Okay. Εκεί που ήσουνα. Εδώ, εδώ. Ωραία. Ο Ανέστη τον γνώρισα... Τι κουλίτσα, ναι. Απ' την άλλη, σου είπα. Να σου χέσω. Λοιπόν. Εκεί. Πού το γνώρισε τον Ανέστη, ρε. Εδώ, Κώστα. Πού. Μέσω κορονοϊού. Δεν ξέρω. Δεν ήξερα. Ήταν η αδερφή ψυχή μου και δεν το ήξερα. Ναι, δεν ήξερα, ναι, ναι, ήξερα, αυτό. Είχαμε επαφή και είχατε δεν το γνωριστεί σε κάποια άλλη ζωή. Να μπείτε στον Ανέστη. Κάθε ιστορία, είσαι... ένα, πώς το πούμε, κάθε ιστορία ένα δώρο. Κάθε ιστορία ένα δώρο. Ανέστη, καλά τα λέω, ρε, μην κάνω μια βλακία τώρα. Λοιπόν, κάθε ιστορία ένα δώρο νομίζω. Ο Ανέστη το γνώρισα τώρα ετός κορονοϊού. Είμαι ευτυχισμένος που μέσα στον κορονοϊό γνώρισα εσάς και φοβερούς ανθρώπους όπως ο Ανέστης, οι οποίοι έχουν τα ίδια όνειρα μαζί μου, με μένα τέλος πάντων, να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα χαμόγελα στον συνάνθρωπό μας, γιατί όπως λέω κάθε φορά, τζόκιν χαλαρό μόλις ξεκινήσει, αύριο το πρωί αυτόν που κοροϊδεύετε, που δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορεί να τον κάνετε φίλο σας. Μπορεί να είναι η σχέση σας, ο καινούριος ερωτάς σας. Εάν εσείς φέρεστε άσχημα, χωρίς να γνωρίζετε τους ανθρώπους, αυτό θα έρθει boomerang και μετά όταν θα ψάχνετε ανθρώπους να σας αγαπήσουν αντίστοιχα δεν θα τους βρείτε ποτέ γιατί θα έχετε μοιράσει κακία και μίσος. Γι' αυτό αγαπάμε τους πάντες, γιατί αυτοί οι πάντες και ο καθένας εκεί έξω δεν ξέρετε τι θα είναι αύριο στη ζωή σας. Λοιπόν, και όπως έχω πει στο βίντεό μου, ότι όσο αισιόδοξο και να είσαι, όταν ανοίγεις τη ρημάδα την πόρτα και βγεις έξω, εάν βλέπεις ανθρώπους μέσα στην κακία και μέσα στα μούτρα, τι ζωή είναι αυτή. Να κάτσω μέσα στο σπίτι μου μόνος να το παίζω χαρούμενος, δεν γίνεται. Ο Ανέστης λέει, δεν λέει ποια είναι η σελίδα του, αλλά να ξέρετε ότι λέγεται Ανέστης Κουγιουμτζίδης. Κάθε ιστορία ένα δώρο, μη σου πω και σε ένα τύπο. Λοιπόν, κάτι έχω βρει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι κάναμε πριν. Έλα, δεν τι κάναμε πριν. Α, ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν πειράζει, πάμε, ξεκινάμε. Αυτό. Διαμάντι, διαμάντι, διαμάντι. Έτσι, βλακίες μου, τώρα ξεχάστε. Διαμάντι. Συγγνώμη, παιδάκια μου, ξεκινάμε. Παιδιά, γενικά μην κοροϊδεύετε, γιατί... Γιατί όποιος το λέει είναι. Όχι, και εγώ τον Κώστα και ο Κώστας εμένα γνωριστήκαμε και με αυτά που είχαμε πει δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε τώρα να σηκώσω τα γονατά μας. Συγγνώμη για την πλακία που έκανα τώρα εγώ, λίγο που σας άλλαξα λίγο. Σηκώνουμε τα γονατάκια μας και τι κάνουμε, προσπαθούμε να τα ανοιγοκλίνουμε. Όταν δεν μπορούμε άλλο τα αφήνουμε στο πάτωμα και ξανά κάνει ένα πρόβλημα. Ακόμα και ψηλά, κοιτάξτε, ακόμα και ψηλά, δεν πειράζει. Απλώς αυτή τη στάση, στα τέσσερα δηλαδή, είναι πιο ωραίο, πιο δύσκολο. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube στη σελίδα σου που να απομονώνουν κάποιους μυς με το βάρος του σώματος, π.χ. δικέφαλο. Δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής, γι' αυτό και δεν έχω βάλει τέτοιες ασκήσεις. Τώρα στο μέλλον, αν θα βάλω και για αυτούς που, είναι, που θέλουν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ υπερασπίζομαι αυτή την προπόνηση, η οποία χωρίς να το παίρνεις χαμπάρι, και δεν εννοώ μόνο αυτοί που είναι για τους αρχάριους, αυτοί που το λένε, καλό είναι να πάνε στους προχωρημένους για να καταλάβουν τη σημασία της έντασης, εννοώ σε κάτι πιο δύσκολο, έτσι. Για αυτούς που θέλουν κάτι πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι τα δικέφαλα και τα τρικέφαλα δουλεύουν τόσο καλά. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Παράδειγμα, ναι. Δουλεύουν τόσο καλά στις ασκήσεις που βάζουμε, που δεν υπάρχει κανένας φόβος για το αν θα κάνετε συγκεκριμένη άσκηση. BK, hello.
και ξαναλέω, σηκώνω πόδια και μένω σταθερή και ξαναλέω ότι εγώ εδώ και 8 χρόνια, μη σου πω και παραπάνω πια, κάνω μόνο αυτές τις προπονήσεις. Βέβαια, και να μην λέω ψέματα, κάνω και κανένα μονόζυγο όταν θέλω ή κανένα κρίκο. Αλλά δεν αλλάζει ότι η καθημερινή μου προπόνηση, η ρουτίνα μου είναι αυτή. Και τι RX καμιά φορά. Και καμιά φορά κάνουμε και τι RX, ναι. Αλλά εννοώ με το βάρος σώματος. Και πρέπει να το μάθετε ότι οι προπονήσεις πρέπει και να μπορούν να... Όχι πρέπει, πρέπει να σας μάθω ότι μπορούν να γίνουν παντού. Να μην έχετε μια δικαιολογία, δεν μπορώ να προπονηθώ γιατί λείπει αυτός, λείπει ο δάσκαλος, λείπει το γυμναστήριο. Όχι, παντού. Η Μπεκιάρου ρωτάει έλξεις. Τι, ποιος το ρωτάει τι λέει. Μπεκιάρου, τώρα τι να σου πω, έλξεις. Μάλλον σε αυτό αν υπάρχει βίντεο, δεν... Όχι, να φτιάξουμε βίντεο για έλξεις, αλλά... Εντάξει, σιγά σιγά. Αλλά εντάξει, θα φτιάξω. Κάντε τώρα όπως κάναμε μικρά, στο κρεβάτι, νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι δεν είναι. Θα κάνουμε και έλξεις. Θα βάλει και πιο. Ακούστε, τώρα μόλις τελειώσει όλο αυτό και ξαναγυρίσουμε στη ρουτίνα μας, έχω πει ότι θα συνεχίσουμε κάποιες live προπονήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως θα φτιάξω και προπονήσεις οι οποίες θα είναι καθαρά για πολύ προχωρημένους, για πιο λίγο προχωρημένους και σχετικά με πιο ακόμα πραγματάκια. Απλώς το σκεπτικό είναι ότι πρέπει αυτοί που κάνουν στο YouTube, στο κανάλι γενικώς, να μπορούν τα παιδάκια μου με ένα τραπέζι, με μια καρέκλα να κάνουν προπονήσεις. Δεν θέλω να υποχρεώσω κανέναν να πάει να μπει μέσα, να ψάξει να βρει, να κάνει πράγματα δηλαδή με, να πρέπει να αγοράσει. Θέλω χωρίς καθόλου λεφτά να μπορείς να κάνεις προπόνηση. Γιατί Άξι. Πρέπει να μπούμε σε έξοδα. Και αν δεν υπάρχει live, μπορεί να κάνεις βιντεάκια και να μπαίνουν. Μπορεί να κάνεις live, αλλά θα φτιάξεις και βιντεάκια να μπαίνουν στο YouTube να κάνουν προπόνηση. Ναι, εννοείται, Σηκωμένο πόδι, εννοείται πως θα φτιάξουμε και τέτοια βιντεάκια πια. Καθώς ο κόσμος βλέπει ότι έχει ανταπόκριση και εφόσον θεωρούν ότι μπορώ να τους βοηθήσω, είναι χαρά μου να αυξήσω και το επίπεδο δυσκολίας ή αυτά που θέλουν δηλαδή. Να τους κάνω πράξη αυτά που ζητάνε. Η Εύα γράφει, κάνω γυμναστική και τρώω συνέχεια. Σιγά σιγά βλέπω αλλαγή, παχαίνω. Τώρα δεν ξέρω αν το λέει με χαρά. Κοίταξε, όταν κάνουμε γυμναστική... Περίμενε, δεν, και λέει, να είστε καλά, να μας κάνει η Χριστίνα μία μέρα προπόνηση και ο Κώστας να κρατάει το κινητό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Όταν γυμνάζεσαι είναι λογικό να πεινάς και παραπάνω γιατί αυξάνει το μεταβολισμό σου. Να ξέρετε ότι όσο πεινάτε, και τώρα σωστά εννοώ. Ναι, λέει σιγά σιγά βλέπω αλλαγή, παχαίνω. Θέλει να παχύνει. Ναι, μπορεί να θέλει να παχύνει. Μπορεί να γεμίζουν οι μυς. Ναι, ή να παχύνει ομοιόμορφα. Είναι λογικό να πάρει 2-3 κιλά γιατί οι μυς χρειάζονται. Να χάνετε λίπος και να φουσκώνει ο μυς, έτσι ναι, δεν είναι. Λίπος. Εντάξει, μπαμπούκο. Πάμε τζουκάκι χαλαρό. Μόλις χτυπήσει. Τι ωραία που τα λες. Σε θαυμάζω, σε καμαρώνω. Κοίτα παλικάρι. Γιατί είναι ήσυχο σήμερα. Α, ναι, άρχισε. Πρόσεχε το βαράκι, θα... Λοιπόν... Τι έχουμε κάνει τώρα. Μάλιστα. Έχουμε κάνει 35 λεπτά περίπου. Ο Γιώργος λέει δώσε πόνο. Θα συνεχίσουμε. Για να σας δείξω τώρα. Να δουν και τα δικά μου βίντεο. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, τι είναι. Να δούμε, φίλε, να δούμε. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε τώρα, παιδάκια, με εδώ πέρα. Ο Mr. Beach λέει χωρίς έξοδα να μπορούμε, λέει, να γυμναστούμε. Σωστά. Αυτή είναι και η λογική μου, παιδιά. Μα η γυμναστική από πάντα δεν είναι. Παιδιά, ακούστε λίγο και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ποιος δεν θέλει λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλουμε όλοι κάποια λεφτά για να ζήσουμε. Αλλά κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν πρέπει να τους βοηθάμε. Εντάξει, και τι εννοώ με αυτό. Ακόμα και μαθητές ή να πληρώνεις από κάποιον ή δεν ξέρω τι, το καλοκαίρι που θα πάνε διακοπές πρέπει να ξέρουν πώς μπορούν να γυμναστούν. Μία μέρα που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν για κάποιο λόγο και είναι σπίτι τους, θα πρέπει να μάθουν πώς μπορούν να γυμναστούν. Ο σκοπός λοιπόν είναι, εφόσον θεωρούμε και βοηθάμε τον κόσμο να φτιάξει καλύτερη ψυχολογία μέσα από τη γυμναστική, να μην τους πηδάμε κιόλας κανονικά, δεν μπορούμε να το κάνε. Πω. Εντάξει, έκανε. Ναι, γιατί μπερδεύονται οι άνθρωποι και σταματάνε. Μην τρελαθούμε. Αλλιώς δεν λέγεται και βοήθεια, έτσι. Ο Γιώργος από Χανιά γράφει με τη διατροφή του Κώστα είμαστε πολύ καλύτεροι. Ωραία. Η διατροφή μου δεν έχει κάτι άλλο. Αυτή είναι, δεν είναι δικιά μου διατροφή. Είναι αυτά. Πάμε το πάνω κάτω. Είναι αυτό που η Εύα λέει να θέλει να κάνει προπόνηση.
Νομίζω ότι πώς τη λένε, ξέχασα, η αγγελ... Αχ, όχι καλέ, που κάναμε προπόνηση. Έλα, από τη Ραφίνα. Η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα, αγγελική, ναι. Όλα έλεγα. Ναι. Μπορεί να πει, αν θέλει όχι. η Κωνσταντίνα λέει, γεια σας από ΚΕΠ, δεν έχω σχολιάσει ακόμα. Ναι. Κωνσταντίνα, Loco Stories. Για πάμε λίγο τώρα πάλι. Στο YouTube μετά. Για πάμε πάλι τώρα. Και κάνεις προπόνηση, έτσι δεν είναι, Κώστα? Βεβαίως. Ναι, για πες. Τι λεφτά θα πάρω? Δεν μπορεί στην τηλεόραση να κάνουν διαφήμιση, παίρνουν εκατομμύρια δηλαδή. Βοήθεια με λεφτά δεν λέγεται βοήθεια, παιδιά. Μα δεν σου είπα ότι σε βοηθώ. Όχι, δεν λέω αυτό. Και επίσης μερικά παιδιά μου λένε μέσα, δάσκαλε. Δάσκαλε, μας έστειλε διατροφή. Σου έστειλε διατροφή, ναι. Και τα στείλω σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζονται λεφτά. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε. Σαν λέω, έλεγε. Εγώ δεν θέλω να σε βοηθήσω, θέλω λεφτά. Εσύ, δώσε. Πάρε μια πεντάρα. Να πέφτει το χρήμα. Πάμε πάλι. Αλεξάνδρα, όλα αγγελική την έλεγα. Τι έπαθα? Γιατί είναι Αντζελίνα και τη γενικά. Ναι, μπράβο. Άρε, Αλεξάνδρα μου. Το καλύτερο παιδί. Ωραία. Και πάμε πάλι από τέτοια σκησούλα που είναι αγώνα χέρι, κατεβαίνω, κατεβαίνω, ανεβαίνω, ανεβαίνω. Λοιπόν, ρωτάει, ναι, ο Πράμας, ναι, είναι το παιδί που είναι αρχάριος, ναι, από ό,τι έχω καταλάβει, με το μονόζυγο. Ναι. Κώστα, είσαι υπέρ καθημερινής γυμναστικής, σε παρένθεση έστω και με πιάσιμο, ή μέρα παραμέρα? Εμείς που δουλεύουμε κάθε φορά, δηλαδή εγώ σήμερα έκανα στήθος πλάτη, το έχω ξαναπεί. Θα κάνω τώρα πάλι την Πέμπτη στήθος πλάτη, άλλες ασκήσεις. Την Τρίτη κάνω όμως πόδια, ας πούμε, την Παρασκευή θα κάνω πάλι όμως πόδια, τρεις μέρες κενό. Χρειάζομαι τα κενά μου, γιατί τα κενά μου με βοηθάνε να αναρρώσουν οι μύες μου. Αν θες να κάνεις όμως έξτρα προπόνηση, αυτή είναι η αερόβια. Καθώς δεν χάνουμε κιλά με αυτή την προπόνηση, μάλλον χάνουμε κιλά, αλλά θέλουμε να χάσουμε περισσότερο λίπος, πρέπει να μην χτυπάμε πολύ τους μύες μας παραπάνω, αλλά να κάνουμε έξτρα αερόβια. Τέσσερις προπονήσεις δικές μου, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είναι κομπλέ. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Η Εύα λέει, να σας πω κάτι να γελάσετε. Χθες έκανα γυμναστική σε μονόζυγο και έπεσα μαζί με το μονόζυγο και έβγαλα και βίντεο. Το ξεβίδωσα. Στείλτε. Λοιπόν, πρέπει να το στείλεις, να το ανεβάσει ο Κώστας. Εύα, αυτό με το μονόζυγο στο σπίτι, επειδή εγώ κάποια στιγμή είναι επικίνδυνο, δεν το ξέρει κανένας. Έπεσα μισή ώρα ανέστητος, καθώς έκανα άρσεις ποδιών στο μονόζυγο και αυτό έφυγε και έπεσα κάτω και απλώς λιποθύμησε και χτύπησα πολύ άσχημα. Και μετά κατέβηκε και μου παίζησα. Καλό είναι να προσέχουμε λίγο. Γιατί κανένα φορά από πολύ πλάκα μπορεί να συμβούν πολύ. Εντάξει, τώρα γελάμε, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ σοβαρό. Όχι, εννοώ, γελάω εγώ. Πάμε τώρα, αγκαλιές. Η Χρύσα Ιωνά, η Χριστίνα αξίζει πολλά. Καλά, η Χρύσα. Ένα από τα καλύτερα παιδιά, πραγματικά. Ο Μίξ Βαν Μάρκ γράφει, αλτήρα βλέπω στο πλάι, ναι, για, ναι, τους προχωρημένους. Ναι, 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 ναι. Ετοιμάστε αλτήρα. Ή νερό, όσοι δεν έχουν. Ωραία, πάμε για την τελευταία μας σκησούλα μας. Μετά έκανε κοιλιακούς από τα γυαλιά, οπότε γυμνάστηκε όπως και να έχει. Έκανε μπάτσι τζάμπινγκ, έκανε μονόζυγο, μπάτσι τζάμπινγκ και κοιλιακούς. Σήμερα είναι λογικό που κάναμε 40 λεπτά να κάψουμε μόλις 400 θερμίδες, γιατί η προπόνησή μας δεν είχε ένταση. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν είναι καθόλου άσχημες, γιατί σήμερα προσπαθήσαμε να δυναμώσουμε τους μυς μας. Αύριο θα προσπαθήσουμε μαζί με ενδυνάμωση να κάνουμε και περισσότερη καύση λίπους. Εντάξει, σας το έχω ξαναπεί ότι τη Δευτέρα και την Πέμπτη κάνουμε λίγο πιο σταθερές ασκησούλες και την Τρίτη και την Παρασκευή κάνουμε πιο έντονες. Πάμε τσοκάκι χαλαρό να χαλαρώσουμε.